πρεμιέρα. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ενώ μπήκαμε μπροστά στο σκορ και ήταν όλα καλά για μας, είναι ένα ανεξήγητο άγχος που είχε η ομάδα μας και μετά έμεινε αρκετά πίσω. Θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι δεν είχε φάσεις, εκτός από μια στατική, ήταν ισορροπημένο. Είναι ανεξήγητο το γιατί έχουμε τόσο άγχος σαν ομάδα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Ήταν μια πρεμιέρα που είναι δύσκολη για όλους. Από εκεί και πέρα έχουμε πίστη στην ομάδα μας. Θεωρώ ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το παιχνίδι. Σιγά σιγά η ομάδα που θα βρίσκει ρυθμό θα είναι πολύ καλύτερη και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Είμαστε μια ομάδα που ξέρουμε που είμαστε, ξέρουμε τους στόχους μας και νομίζω ότι με υπομονή και δουλειά και πίστη μπορούμε να κατακτήσουμε το στόχο μας. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους πάλι ακόμη μια φορά καλή χρονιά και καλή ποδοσφαιρική χρονιά και είμαι σίγουρος εμείς ότι με ηρεμία και πίστη θα μπορέσουμε να πάμε καλά στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε το στόχο μας. Για τους παίκτες που έμειναν εκτός της ενδεκάδας σε σχετική με τη μεσαία γραμμή που έγιναν κάποιες αλλαγές στο τέλος, ήταν θέμα τακτικής πριν από τα θέματα τραυματισμού ή... Θέμα τακτικής. Είναι αρχή του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνετε ότι οι παίκτες δεν έχουν ρυθμό. Πρέπει να φρεσκάρουμε την ομάδα. Είναι καθαρά θέμα τακτικής. Εκτός του Μπάντροβιτς που είχε ένα χτύπημα και ελπίζω να μην είναι τίποτα σοβαρό. Αλλά κυρίως ήταν θέματα τακτικής. Στο τελευταίο μισάωρο ήταν θέμα τακτικής. Μόνοι τους. Δεν ήταν το τελευταίο μισάωρο. Νομίζω ότι στο τελευταίο μισάωρο μετά τον γκολ και με την αλλαγή σχηματισμού ήμασταν πιο επιθετικοί. Το πρόβλημα ξεκίνησε μετά το γκολ που δεχτήκαμε και η ομάδα ανεξήγητα γύρισε πίσω, αλλά δεν έχει να κάνει το ότι γύρισε πίσω. Εγώ είδα ένα άγχος στην ομάδα και γι' αυτό έγινε. Αυτό θα προσπαθήσουμε ψυχολογικά να βοηθήσουμε τους παίκτες, να τους δείξουμε εμπιστοσύνη και πίστη για να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν δηλαδή εντολή, ήταν αυθόρμητο αυτό που κάνανε οι ποδοσφαιριστές. Περιμένετε να βγάλει η Παναχαϊκή περισσότερες φάσεις επιθετικά? Αυτό δουλεύουμε και θέλουμε να έχουμε επιθετική ομάδα. Αυτό που βλέπω εγώ στην προπόνηση μέχρι τώρα που κάναμε, βγάζαμε φάσεις και έχουμε δουλέψει το επιθετικό κομμάτι. Βέβαια δεν το είχαμε δει με αντίπαλο, όπως σας έχω πει. Πάντα παίζει και ο αντίπαλος και παίζει σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται καλύτερη και πρέπει να έχουμε πίστη προς αυτήν και αυτό πρέπει να κάνω εγώ σαν προπονητής. Τι σημαίνει αυτό το 1-1, απλώς δύο βαθμοί χαμένοι? 1-1, είναι μια πρεμιέρα, βεβαίως θέλαμε να κερδίσουμε. Δεν είναι απογοήτευση, δεν πρέπει να απογοητεύομαστε επειδή φέραμε 1-1, γιατί βλέπω πολύ απογοήτευση. Το πρωτάθλημα το κερδίζει στο τέλος, όχι στην πρώτη αγωνιστική. Οπότε για μας έγινε ένα αποτέλεσμα το οποίο φυσικά δεν θέλαμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είμαστε επιτέλους χαρούμενοι που ξεκινήσαμε δηλαδή. Θεωρώ ότι σήμερα μπήκαμε αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο, προηγηθήκαμε κιόλας. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, πάντα πάμε για την νίκη, αλλά okay, πιστεύουμε στους εαυτούς μας, στην ομάδα και πάμε γρήγορα για το επόμενο παιχνίδι γιατί είναι κοντά και συνεχίζουμε. Δεν θεωρώ ότι μείναμε από δυνάμεις. Παλέψαμε για να κερδίσουμε όπως όλα τα παιχνίδια. Δεχθήκαμε ένα γκολ από μια στατική φάση. Θεωρώ ότι αυτό ίσως λίγο μας αποσυντόνισε. Αλλά συνεχίσαμε, πήγαμε για την νίκη όπως σε κάθε παιχνίδι. Όπως έκαναν τα τρίγαλα και αρκετές φάσεις εκτός από αυτή τη στατική. Εντάξει, και εμείς είχαμε τις φάσεις μας και τα τρίγαλα είχαν τις φάσεις τους. Εντάξει, είναι πρεμιέρα, είναι δύσκολη. Η κάθε πρεμιέρα δεν έχουμε ρυθμό όπως όλες τις ομάδες. Αυτό, συνεχίζουμε.